Κώστας Λαπαβίτσας, καθηγητής οικονομικών σπουδών, ανατολικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ενωτική Πρωτοβουλία, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Γεια σας κύριε Λαπαβίτσα. Καλησπέρα κύριε Δαμαβολίτη, χαίρομαι που θα τα πούμε ξανά. Κύριε Λαπαβίτσα, μου έκανε εντύπωση μια παρέμβαση που κάνατε με ένα άρθρο σας στην Εφημερίδα των Συνταχτών με τίτλο «Η οικονομία κρίνεται στις ευρωεκλογές». Μου κάνει εντύπωση που ενώ στη δημόσια συζήτηση δικαιολογούν τη φθορά, το δυστύχημα των τεμπών που γίνεται τόση συζήτηση, ο γάμος για τα ομοφιλόφιλα ζευγάρια, την υιοθεσία παιδιών, εσείς έχετε εστιάσει στο ότι αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα το κρίνει, ας πούμε, η αναπτυξιακή κατεύθυνση που έχει πάρει η χώρα, και με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, βεβαίως. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει σε μεγάλο βαθμό στη βάση της οικονομικής πραγματικότητας, το τι σημαίνει δηλαδή στην οικονομική ζωή, στο πορτοφόλι του και στο το τι σημαίνει αυτό που γίνεται για τα παιδιά του και τον ίδιο. Και πιστεύω επίσης ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα έχει μεγάλη σημασία στο πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή ασήμαντες ή αδιάφορες οι ευρωεκλογές. Το αντίθετο, θα έχουν μεγάλη σημασία για το πώς θα κινηθεί η χώρα. Όχι τόσο γιατί υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, και αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Εννοώ πιστικές εναλλακτικές προτάσεις μεγάλες. Αλλά γιατί εάν η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατορθώσει να εξασφαλίσει πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ή δεν πληγεί, τέλος πάντων, δεν έχει ζημία, τότε θα συνεχίσει τον ίδιο δρόμο που πιστεύω ότι για τη χώρα μας είναι ένα πλήρες αδιέξοδο. Πιστεύω ότι θα είναι μια καταδίκη, ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα, αν η κυβέρνηση μπορέσει να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο. Επειδή το έχουμε κουβεντιάσει και σε άλλες εκπομπές, υπάρχουν διθύραβοι για την ανάπτυξη, για την επενδυτική βαθμίδα και διάφορα άλλα τέτοια, ενώ η ανάγνωση που κάνετε εσείς ψηλαφίζοντας λεπτομερώς το ανάγλυφο της οικονομίας και κυρίως αυτό που έρχεται στο κοντινό μέλλον, δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα. Όμως, επειδή το θίξατε κιόλας, δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική πρόταση από την αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι? Πραγματική εναλλακτική πρόταση εγώ δεν ακούω. Ακούω τα διάφορα που λέει ο κύριος Κασελάκης, μερικά εκ των οποίων τέλος πάντων έχουν μια απήχηση, αλλά δεν αθρίζονται όλα μαζί, δεν συνιστούν διαφορετική πρόταση για τη χώρα. Ακούω αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης, που δεν πολύ καταλαβαίνω τι λέει, για να πω την απόλυτη αλήθεια. Ακούω αυτά που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο είναι μια κριτική, αλλά δεν βλέπω άλλη κατεύθυνση. Δεν βλέπω δηλαδή άλλη πρόταση στο τραπέζι, και αυτό είναι που εκμεταλλεύεται ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει στον πολύ κόσμο, αυτό είναι, εγώ το έχω και έτσι θα συνεχίσουμε και πάμε καλά. Δεν πάμε καλά όμως, όπως καλά γνωρίζετε, κύριε Δαμαβολίτη, και αυτό το βλέπω εγώ τώρα που κάνω την προεκλογική εκστρατεία. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λέει αυτά που λέει. Ο κόσμος όμως που συναντώ εγώ λέει ότι η ζωή μου δεν είναι όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτό που βιώνω εγώ δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση. Για τα 4/5 του κόσμου που συναντάω, η πραγματικότητα είναι ότι ο μισθός τους τελειώνει στις 20 του μηνός. Δεν είναι πολύ χαμηλή η μισθή, είναι πολύ χαμηλό το διαθέσιμο εισόδημα, πράγμα που επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία, και ο κόσμος αγωνίζεται για να βγάλει το μήνα. Εγώ αυτό βλέπω. Και επίσης βλέπω μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι και στο και αν βγάζουν το μήνα, ανησυχούν βαθιά για το τι θα κάνουν τα παιδιά τους. Πώς θα συνεχιστεί, πού θα πάνε, τι πορεία θα έχουν. Εγώ αυτό βλέπω. Βλέπω δηλαδή μια χώρα που έχει στην ουσία αναπτυξιακό αδιέξοδο. Και αυτό ήθελα να ζωγραφίσω στο άρθρο που αναφέρατε. Η αλήθεια είναι ότι το ότι αυτή τη στιγμή τα είδη πρώτης ανάγκης έχουν εκτιναχθεί στο 35% της αξίας τους είναι μια έμεση περίπτωση. Κοπή μισθού που δεν πέφτει την τουβεκιά, δεν γίνεται φύλλο. Η ενωτική πρωτοβουλία όμως και το σχήμα το οποίο εκπροσωπείται, ποια εναλλακτική πρόταση έχει, για να θυμάθει ο κόσμος, σύμφωνα με αυτό που περιγράφεται ως προς την αναπτυξιακή πορεία της χώρας? Λοιπόν, καταρχήν να σας πω για την ενωτική πρωτοβουλία την ίδια. Έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι αυτό.
δεν ξέρει τι έχουμε κάνει και αυτό είναι μια αντανάκλαση του πώς λειτουργεί η πολιτική ζωή στον τόπο μας και πώς λειτουργούν τέλος πάντων οι μηχανισμοί υποτίθεται της δημοκρατίας ή δεν λειτουργούν. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για την ενωτική πρωτοβουλία. Εμείς προερχόμαστε από την αριστερά. Αυτή την αριστερά που δεν συμβιβάστηκε με τα μνημόνια, δεν το δέχτηκε και δεν έγραψε. Και τέλος πάντων κρατήθηκε μακριά από όλο αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται μόνο έτσι. Δεν είναι αυτό το ζήτημα σήμερα στη χώρα μας. Σήμερα θέλουμε κάτι ευρύτερο, γιατί συνειδητοποιούμε πλήρως ότι υπάρχει μια απώλεια αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης προς την αριστερά. Δυστυχώς αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα των τελευταίων ετών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θέλουμε κάτι ευρύτερο, κάτι πιο ισχυρό, το οποίο να απευθύνεται σε μεγάλα κομμάτια του ελληνικού λαού. Άρα χρειάζεται κάτι ενωτικό. Πολλοί το λένε, όπως και εσείς τα γνωρίζετε. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Απευθύναμε λοιπόν ενωτικό κάλεσμα. Δυστυχώς λίγοι ανταποκρίθηκαν, ένας εκ των οποίων είναι το Μέρα 25. Εμείς προερχόμαστε όχι από το ίδιο σημείο του πολιτικού φάσματος με το Μέρα 25. Έχουμε πολλά κενά, είχαμε και διαφορές. Αλλά όταν κάνεις μια ενωτική πρωτοβουλία, δεν γυρεύεις να συμφωνήσεις 100%. Κύριε Λαπαβίτσα, συγγνώμη τώρα, με βάζετε στον πειρασμό να ρωτήσω κάτι. Η ιδιοσυστασία η δική σας και του κυρίου Βαρουφάκη, για ας πούμε χιλιόμετρα διαφορά, ύστερα ο κύριος Βαρουφάκης έχει περάσει από την δημόσια διαχείριση. Θεωρώ ότι υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες διαφορές και ένας μέσος ψηφοφόρος που βλέπει τις αναλύσεις του κυρίου Λαπαβίτσα και βλέπει και το έργο του κυρίου Βαρουφάκη ενδεχομένως να μπαίνει στον πειρασμό αν θα έπρεπε ας πούμε να ψηφίσει τον κύριο Λαπαβίτσα όμως ενισχύοντας τον κύριο Βαρουφάκη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Το καταλαβαίνω και το ακούω και εγώ πολύ συχνά για τη διαφορά τη δικιά μου και του Γιάννη του Βαρουφάκη. Θα σας πω και γι' αυτό προσωπικά. Αλλά να το βάλω λίγο σε πολιτικό πλαίσιο, να το κλείσω και θα σας πω αμέσως γι' αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι μια ενωτική πρωτοβουλία πρέπει να έχει μέσα τις διάφορα κομμάτια της κοινωνίας, αλλιώς δεν θα είναι κόμμα, θα είναι μια σέκτα ή κάτι τέτοιο, ένα περίεργο πράγμα. Εμείς θέλουμε να έχουμε πολλές πλευρές που να κατατείνουν προς τον ίδιο στόχο. Και με το Μέρα 25 έγινε μια βασική συμφωνία για το πού θα πάμε, για το τι απειλεί τη χώρα, για το τι χρειάζεται να κάνουμε. Τώρα εδώ έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ και ο Γιάννης Βαρουφάκης μέσα στα χρόνια είχαμε σημαντικές διαφορές. Να σας πω ότι τον Γιάννη τον ξέρω πολλά χρόνια. Εγώ πριν να βγει στην πολιτική, γιατί είμαστε και οι δύο οικονομολόγοι. Τον γνώριζα από τα πανεπιστήμια πριν να εμφανιστεί στην πολιτική. Δεν ήμασταν ποτέ προσωπικοί φίλοι φυσικά, αλλά είχαμε γνωριμία επαγγελματική και τέλος πάντων πνευματική με έναν τρόπο. Όταν εμφανίστηκαν τα πολιτικά ζητήματα και τα κοινωνικά ζητήματα της προηγούμενης δεκαετίας, πήραμε θέση. Η δικιά μου θέση ήταν, όπως αναφέρατε, πολύ διαφορετική από του Γιάννη όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει η χώρα μας, πώς πρέπει να χειριστεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς πρέπει να σταθούμε για να αλλάξουμε πορεία, τι σημαίνει τομή στα ελληνικά πράγματα, τι είδους οικονομία θέλουμε και πώς θα την πετύχουμε, τι είδους κοινωνία θέλουμε και πώς θα την πετύχουμε. Είχαμε μεγάλες διαφορές. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων συνεργαζόμασταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Επίσης διαφωνήσαμε μετά όταν ο Γιάννης συνέχισε και έφτιαξε το ΜΕΡΑ, το DM25 όπως το είπε και επιχειρούσε να αλλάξει την Ευρώπη. Εγώ αρθρογράφησα διεθνώς τότε και είπα ότι αυτό δεν γίνεται. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, είναι ιστορία. Δεν μπορεί να τα αλλάξει κανείς. Όμως, θέλω να πω δύο πράγματα εδώ. Το πρώτο είναι το εξής. Όταν ψηφίζει κανείς και ψηφίζει μια ενωτική πρωτοβουλία που είναι αυτής της μορφής, δεν ανάγκη να περιμένει ότι όλοι θα συμφωνούν σε όλα ή όλοι θα λένε το ίδιο πράγμα. Εγώ και ο Γιάννης Βαρουφάκης μπορούμε να έχουμε προσωπικές διαφορές. Γενικότερα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε ένα κοινό στόχο τη φορά αυτή και θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε και οι δύο. Μπορείς λοιπόν να ψηφίσεις αυτό που θέλεις όταν έχεις την επιλογή σου, την επιλογή μπροστά στα άτομα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο και πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι εγώ προσωπικά αλλά και άλλοι από τη δικιά μου πλευρά της συμμαχίας δεν θα δεχόμασταν να γίνει αυτή η συμφωνία εάν δεν είχε γίνει αυτοκριτική και συζήτηση για τα πεπραγμένα και των δύο πλευρών. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει πει ανοιχτά ότι
πολλές από τις επιλογές που έκανε όταν ήταν υπουργός δεν ήταν σωστές. Και ότι αυτά που πίστευε για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν σωστά και δεν τα πιστεύει πλέον. Αυτό το έχει δηλώσει δημόσια, δεν αποκαλύπτω κάτι. Για μας ήταν μεγάλη σημασία η κίνηση αυτή. Γιατί δείχνει ότι έχει μια εντυμότητα στα πράγματα. Βγήκε και είπε ότι δεν το χειρίστηκα καλά. Στη βάση αυτή λοιπόν προχωρήσαμε και είπαμε εντάξει, αφού είναι έτσι μπορούμε να βγάσουμε, να βρούμε μια κοινή βάση για να προτείνουμε πράγματα για τη χώρα. Και τα βρήκαμε. Μπορώ να σας πω ποια είναι αυτά. Μπορώ να σας πω τι προτείνουμε ως πρωτοβουλία. Καταρχήν αυτό που λέμε εμείς είναι το εξής. Πρέπει να ξεκινήσει η ανάλυση του που βρισκόμαστε λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει καλά. Έχει εξοκύλει. Έχει εξοκύλει παντελώς. Δεν είναι θέμα να βελτιωθεί ή να κάνουμε κάποια έξυπνη κίνηση ή να πάμε στις Βρυξέλλες και να βρούμε κάποιον τρόπο εκεί για να τα βελτιώσουμε. Εδώ έχουμε μια κατάσταση όπου η Ευρώπη συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαι ακριβής, έχει τελματωθεί οικονομικά. Η Γερμανία είναι σε αποβιομηχάνηση. Δεν υπάρχει σημαντική ανάπτυξη πουθενά. Φτάσαμε να θεωρείται η Ελλάδα η ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καταλαβαίνετε. Δηλαδή, έχουμε ξεπερνάμε τα όρια της γελοιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, δεν έχει αποτέλεσμα οικονομικό, δεν δημιουργεί τη σύγκληση, δεν φέρνει την πρόοδο και δεν φέρνει αυτό που θέλαν οι φτωχότερες χώρες όταν μπήκανε. Ίσα-ίσα, απόκληση έχουμε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει καταστάσεις εξαιρετικά προβληματικές όσον αφορά τη δημοκρατία. Θα σας αναφέρω ότι στη Γαλλία του Μακρόν, τη χώρα της δημοκρατίας υποτίθεται, ναι, εάν βγεις και πάρεις θέση σήμερα δημόσια υπέρ της Παλαιστίνης, για τον αλφαβητά λόγο, κρίνεις ότι αυτό που γίνεται εκεί είναι, τέλος πάντων αυτό που λέει και ο ΙΕ, είναι μια σφαγή των Παλαιστινίων, και βγεις και το πεις ανοιχτά, έρχεται η ασφάλεια στο σπίτι σου, σε κατηγορεί για τρομοκρατία και αντιμετωπίζεις πιθανότητα σύλληψης και κατηγορίες που επισύρηκε 7 χρόνια φυλακή. Αυτά που σας λέω είναι γεγονότα, σημαίνουν. Αυτά λοιπόν είναι μια αποχώρηση της δημοκρατίας, την οποία δεν τη φανταζόμασταν ποτέ πριν από 5 χρόνια. Και τρίτον, και επίσης πάρα πολύ σημαντικό, η Ευρώπη αυτή, η οποία υποτίθεται ότι ήταν μια ήπια δύναμη δημοκρατίας και πολιτισμού κτλ. Στον κόσμο, έχει στο έδαφος της ένα σφαγείο στην Ουκρανία, το οποίο αντί να προσπαθήσει να το επιλύσει μέσω διαπραγματεύσεων και προτείνοντας ανεξάρτητη θέση, τέλος πάντων να βρεθεί μια λύση και να σταματήσουν να σφάζονται οι άνθρωποι, οξύνει τις καταστάσεις και απειλεί και με γενικευμένο πόλεμο. Ο ίδιος αυτός ο Μακρόν που σας είπα πριν, ο οποίος κάνει αυτά που κάνει εγχωρίως, απειλεί και με γενικευμένο πόλεμο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να υποθεί ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Ότι εμείς δεν το θέλουμε αυτό και αυτός που θα πάει στην Ευρωβουλή θα πρέπει να μπορεί να εξηγήσει τα θέματα, να βάλει την Ευρώπη μπροστά στον εαυτό της, να πει τι συμβαίνει και να εξηγήσει την αποτυχία αυτού του πράγματος όσον αφορά όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Αυτό δεν το κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Εγώ δεν το βλέπω. Ναι, όλο αυτό που περιγράφεται, κύριε Λαπαβίτσα, είναι για την εξωτερική περίμετρο που οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν. Στα εσωτερικά όμως, όλο αυτό που περιγράφουμε που θα αλλάξει την καθημερινότητα του Μεσοπολίτου, ο οποίος θα σας ψηφίσει κιόλας για να πάτε στην Ευρωβουλή και παράλληλα με όλα αυτά που περιγράφεται, θα περιμένει και μια καλυτέρευση της καθημερινότητάς του. Δηλαδή, στο άρθρο σας τονίζεται για την αύξηση των δημόσιων, ας πούμε, επενδύσεων στην Ελλάδα, κάτι που έχει κολλήσει σε χαμηλά επίπεδα. Ποια είναι η πρόταση, ας πούμε, της Ενωτικής Πρωτοβουλίας για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, που θα φέρουν χρήμα, θα φέρουν θέσεις εργασίας και τι τους επενδύσεις, ας πούμε, θέλουμε. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο σκέλος τώρα. Εμείς θα κάνουμε αυτό το πράγμα, το πρώτο που σας περιέγραψα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά και τη θέση της χώρας μας στον διεθνή περίγυρο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνουμε, φυσικά, είναι να μιλήσουμε ανοιχτά ως μαχητική αντιπολίτευση για αυτό που σημαίνει στον ίδιο μας τον τόπο. Γιατί προφανώς μας καίει ο ίδιος μας ο τόπος. Μας καίει φυσικά και η Ευρώπη, αλλά πρώτα και κύρια μας καίει ο τόπος μας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση όπου, όπως σας είπα και πριν, έχουμε αναπτυξιακό αδιέξοδο. Δηλαδή, τρέχουμε για να μένουμε στο ίδιο σημείο. Αυτό μας συμβαίνει. Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης μπροστά μας μέσω μακροπρόθεσμα που δεν ξεπερνάνε το 1%. Με 1% το χρόνο δεν θα πάει πουθενά η Ελλάδα. Πουθενά.
με τουρισμό 25% του εθνικού εισοδήματος, ακαθάριστο εθνικού εισοδήματος, δεν πρόκειται να πάει πουθενά η χώρα μας και η νεολαία της. Άρα λοιπόν εμείς προτείνουμε αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου. Αλλαγή υπέρ των πολλών, αλλαγή υπέρ της ανάπτυξης, που θα είναι για τους πολλούς, θα προστατεύει το εισόδημα και τη ζωή των πολλών και θα προστατεύει και το περιβάλλον. Αυτό απαιτεί παρέμβαση. Δεν πρόκειται να γίνει από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν πρόκειται να γίνει δηλαδή περιμένοντας τον ιδιώτη επενδυτή ή τον ιδιώτη κεφαλαιούχο να το κάνει, γιατί εμφανώς δεν το κάνει. Οι Έλληνες κεφαλαιούχοι δεν επενδύουν. Και ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν έχουμε την ανάπτυξη που θα θέλαμε είναι ακριβώς γιατί δεν υπάρχει επένδυση. Το οποίο το δείχνουν όλα τα στοιχεία. Ο Έλληνας κεφαλαιούχος έχει τα χρήματα, παίζει παιχνίδια, τα βάζει σε ορισμένους τομείς που δεν φέρουν αποτέλεσμα γενικότερο και η χώρα δεν προχωράει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Θα το προτείνουμε και θα το συζητήσουμε με όλους τους φορείς της χώρας που εμπλέκονται. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να περιέχει στόχευση, βιομηχανική και αγροτική πολιτική με στόχευση. Τι είδους παραγωγικές δραστηριότητες θέλουμε, πώς τις θέλουμε και σε ποιους τομείς. Νέες τεχνολογίες, τις υπάρχουσες βιομηχανίες εξόρυξης, αν αυτές είναι συμβατές με το περιβάλλον, τις άλλες βιομηχανίες. Αυτά είναι προς συζήτηση, αλλά κυρίως θα κοιτάξουμε να στηρίξουμε αυτές τις δραστηριότητες με τόνωση των δημόσιων επενδύσεων που θα πηγαίνουν και στις υποδομές. Οι υποδομές της χώρας είναι σε συνεχή φθορά. Αυτό για να γίνει απαιτεί συστράτευση των εθνικών πόρων και απαιτεί κυρίως τράπεζες οι οποίες να μπορούν να στηρίξουν τον παραγωγικό ιστό. Οι ελληνικές τράπεζες, αφού κόστησαν στον ελληνικό λαό ένα τεράστιο ποσό χρημάτων τα τελευταία χρόνια και αφού μεταβίβασαν όλα τα κόκκινα δάνεια στα διάφορα κοράκια των διεθνών funds κτλ. Και υποτίθεται ότι εκαθάρισαν τους ισολογισμούς τους, δεν δανείζουν, όπως καλά γνωρίζετε. Δεν δανείζουν για παραγωγικές δραστηριότητες. Ή αν δανείζουν, δανείζουν με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια. Και αυτό που σημαίνει είναι ότι βγάζουν κέρδη. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν πάνω από 3 δισεκατομμύρια το χρόνο κέρδη. Θα δώσουν και μέρισμα, μάλιστα, για πρώτη φορά. Και δεν δανείζουν εκεί που πρέπει να πάνε τα χρήματα. Ειδικά στο μικρομεσαίο. Ο μικρομεσαίος δυσκολεύεται να δανειστεί με λογικούς όρους. Εμείς λοιπόν προτείνουμε στροφή στην αναπτυξιακή πορεία, δημόσιες επενδύσεις, τράπεζες που θα το στηρίξουν αυτό και κυρίως πολιτική, η οποία αντί να επιδιώκει να αφανίσει το μικρομεσαίο, θα τον στηρίξει. Γιατί το αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο κουβεντιάσαμε προηγουμένως, αυτό που δεν πάει πουθενά, είναι και ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο κοιτάζει να βοηθήσει τους μεγάλους, αυτούς τους λίγους ολιγάρχες που ελέγχουν τους κύριους τομείς της χώρας μας, ελέγχουν τις τιμές, βγάζουν τα κέρδη τους. Και είναι κατά των μικρομεσαίων. Εμείς λέμε ότι αν δεν στηριχτεί ο μικρομεσαίος στη χώρα μας, δεν θα υπάρξει αναπτυξιακή πρόοδο. Για τις άμεσες ξένες επενδύσεις που γίνεται πολύ λίγο στο τελευταίο διάστημα, ποια είναι η θέση της ενωτικής πρωτοβουλίας? Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, για τις οποίες τόσος ντόρος γίνεται, τόση φασαρία γίνεται. Να ξέρετε, εγώ με τις άμεσες ξένες επενδύσεις έχω πολλά χρόνια που ασχολούμαι και επαγγελματικά κτλ. Αυτά τα διδάσκουμε στο πανεπιστήμιο που είμαι, δεν είναι κάτι καινούργιο για μας, γιατί τα οικονομικά της ανάπτυξης ασχολούμαι και οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι κεντρικό στοιχείο. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, να ξέρετε, δεν είναι ποτέ για μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας μηχανισμός ανάπτυξης. Δεν προέρχεται η ανάπτυξη από εκεί. Είναι όμως και μπορούν να είναι συμπληρωματικές. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει μια χώρα και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα λόγω των εγχώριων επενδύσεων και της εγχώριας δυναμικής, τότε μπορούν και οι ξένες επενδύσεις υπό όρους και με έλεγχο να συμβάλλουν και να φέρουν πράγματα και να κάνουν πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις ο ίδιος. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό? Να έρθει η ξένη επένδυση, επαναλαμβάνω, με όρους και να μπορέσει να φέρει στη χώρα τεχνολογίες και δράσεις που οι ίδιοι δεν μπορούμε να έχουμε. Δεν συμβαίνει αυτό στον τόπο μας όμως. Οι ξένες επενδύσεις ήταν της τάξης των 8 δισεκατομμυρίων το 2022, 5 δισεκατομμύρια το 2023. Τα ποσά αυτά με τίποτα δεν φτάνουν για να στηρίξουν την ανάπτυξη στον τόπο μας, αλλά και κυρίως τα 4/5, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν πήγαν στον παραγωγικό ιστό. Τα 4/5 πήγαν στα ακίνητα, πήγαν στα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, δηλαδή πήγαν στη σπέκουλα. Ήρθαν οι ξένοι και αρχίσαν να αγοράζουν σπίτια, να τα πουλάνε, να κερδοσκοπούν και να δημιουργούν και τη φούσκα στα ακίνητα ή τέλος πάντων να επιτείνουν τη φούσκα στα ακίνητα και να φέρνουν ένα σωρό λαϊκά στρώματα και τα νέα παιδιά μακριά από τη στέγαση. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Λαπαβίτσα, και να μην ξεχνάμε ότι η Lehman Brothers και η μεγάλη κρίση από παρόμοια χαρακτηριστικά ξεκίνησε. Έτσι ακριβώς. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή αυτό όμως που επίσης έκαναν οι ξένες επενδύσεις, και θέλω να το πω και αυτό,
είναι ότι βοήθησαν και ένα στρώμα μεσαίο, γιατί δεν είναι μόνο οι ολιγάρχες στον τόπο μας, υπάρχει και ένα μεσαίο στρώμα, το οποίο τα καταφέρνει καλά. Βοήθησαν ένα στρώμα μεσαίο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση αυτή με τη φούσκα στα ακίνητα, γιατί περί φούσκας πρόκειται, να μπει και αυτό εκεί πέρα, και ένα ακόμα μικρότερο στρώμα των μεσαίων, να φροντίσει και αυτό να βελτιώσει το εισόδημά του, φτιάχνοντας ένα κίνητο που είχε βάλει στην άκρη ή που είχε κληρονομήσει, βελτιώνοντάς το και βάζοντάς το στον τουρισμό μέσα του Airbnb, όπως ξέρετε. Δυστυχώς η βαριά μας βιομηχανία έχει γίνει αυτή, δηλαδή με άλλα λόγια δεν έχουμε βαριά βιομηχανία. Αλλά τέλος πάντων το βάζουν οι άνθρωποι και παίρνουν, συμπληρώνουν το εισόδημα και νομίζουν, επειδή ανεβαίνουν και οι τιμές των ακινήτων και έχουν ένα ακίνητο, ότι τέλος πάντων γίνανε και αυτοί πλουσιότεροι. Που δεν έχουν γίνει πλουσιότεροι, ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Ένα πράγμα ακόμα έχει μεγάλη σημασία εδώ, μια και το αναφέρατε, και αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο τόσα και τόσα έχουμε ακούσει, λες και είναι το μάνα εξ ουρανού, ή τέλος πάντων ήρθε αυτός που θα μας σώσει. Το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Δαμαβολίτη, είναι 32 δισεκατομμύρια περίπου για μια πενταετία. Είναι δηλαδή λίγο πάνω το μισό είναι χορηγίες, τα υπόλοιπα είναι φθηνά δάνεια. Δεν είναι δηλαδή καμιά τεράστια, κανένα τεράστιο ποσό, κανένα πακτολός χρημάτων που θα μπορεί να αλλάξει από μόνο σου την πορεία της οικονομίας. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν μπορεί δηλαδή από μόνο του. Είναι όμως ένα σημαντικό ποσό, αναφίβολα, κατέτος, είτε ως δάνεια είτε ως χορηγίες, το οποίο δίνει τη δυνατότητα τόνωσης ορισμένων δραστηριοτήτων και φυσικά πλουτισμού για άλλους. Και ξέρουμε την κυβέρνηση αυτή, με τον γνωστό τρόπο, γιατί. Την κατανομή. Και έχει γίνει, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, κάτι το οποίο δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Και βλέπουμε ότι τα χρήματα, ή τουλάχιστον υπάρχουν για την ώρα πολύ καλοί λόγοι να πιστεύουμε ότι δεν πηγαίνουν εκεί που θα έπρεπε να πάνε. Είναι βέβαια λίγο νωρίς για να βγουν τελικά αποτελέσματα πλευράς οικονομολογικής ανάλυσης, αλλά οι ενδείξεις μέχρι τώρα δεν είναι καλές. Δεν πηγαίνουν εκεί δηλαδή τα λεφτά που όντως θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα της εργασίας και θα βοηθήσουν τον παραγωγικό ιστό και την οικονομία της χώρας μας. Βοηθάνε όμως τα λεφτά αυτά, ορισμένα στρώματα, να βγάλουν επιπλέον χρήματα. Πάντως το χρονικό και το παρελθόν στην Ελλάδα, κύριε Λαπαβίτσα, με τα ολιγοπόλια και τους ολιγάρχες, έχει κακό προηγούμενο. Τα ίδια και τα ίδια είναι. Τα ίδια και τα ίδια, κύριε Δαμαβολή. Είναι τα ίδια και τα ίδια. Έχει βαρεθεί ο κόσμος να τα βλέπει. Εγώ αυτό συναντώ. Τώρα έχω γυρίσει ένα μεγάλο μέρος της χώρας και θα γυρίσω και το υπόλοιπο το επόμενο διάστημα. Τα ίδια και τα ίδια. Νιώσ' ήμουν και γέρασα. Τα ίδια και τα ίδια. Όσο πιο συνοπτικά μπορείτε, κάτι τελευταίο για να πάμε και στην επίσκεψη σας στην Κρήτη, να πούμε δύο λόγια. Έχετε συνδέσει, αλλά επειδή κλείνουμε, θέλω να μας το περικλείσετε όσο πιο περιεκτικά γίνεται, την μεταβίβαση εισοδήματος από τους φτωχούς στους πλουσίους, με όλο αυτό, και έχετε εντοπίσει, αυτό τουλάχιστον που αναφέρετε στο άρθρο σας, ότι έχει μειωθεί το επιχειρηματικό ρίσκο κατά πολύ στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το θίξατε λίγο και στην αρχή της κουβέντας, αλλά με ένα μικρό ορισμό θέλω να μας το περικλείσετε αυτό. Να σας το πω, ευχαρίστω και είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτή η κατάσταση όπως την έχω περιγράψει, ιδίως από το 2020-2021 και μετά, συνοδεύεται από μια εκτείναξη των κερδών. Τα επιχειρηματικά κέρδη των σχετικά μεγαλύτερων μονάδων, όχι τις τραπεζικές, δεν αναφέρομαι στις τραπεζικές, αναφέρομαι στις μη τραπεζικές, έχουν εκτεναχθεί. Μιλάμε για κέρδη, όχι αστεία. Το κέρδος υποτίθεται ότι βγαίνει επειδή ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει επιχειρηματικό ρίσκο. Αυτό μας λένε τα εγχειρίδια των οικονομικών, βάζει ρισκάρει τα λεφτά του και παίρνει το ρίσκο και άρα θα βγάλει το κέρδος. Εγώ δεν είμαι αυτής της θεωρίας, αλλά τέλος πάντων τη διδάσκω και την λαμβάνω υπόψη μου γιατί είναι επίσημη. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι, είναι γιατί πήραν ρίσκο? Και πότε έγινε η επένδυση αυτή? Εμείς δεν έχουμε επενδύσεις. Σας είπα πριν ότι δεν υπάρχουν, οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Και πού ακριβώς είναι αυτό το ρίσκο? Πουθενά. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κέρδη εκτινάχθηκαν ακριβώς την περίοδο κατά την οποία οι πραγματικοί μισθοί, οι οποίοι είναι έτσι και αλλιώς χαμηλοί, γιατί αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης, περιορίστηκαν ακόμα περισσότερο λόγω πληθωρισμού. Δηλαδή, ο πραγματικός μισθός στη χώρα μας από το 20 και μετά, παρά το όσο λέει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα πέφτει. Γιατί μπορεί να ανεβαίνει ο κατώτατος, τον ανέβασε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν ανεβαίνει όσο ανέβηκε ο πληθωρισμός. Αυτό λοιπόν που παρουσιάζεται ως άνοδος του μισθού, στην πραγματικότητα είναι πτώση του πραγματικού μισθού. Διότι όταν αγοράζεις λιγότερα αγαθά με αυτά που παίρνεις, ο πραγματικός σου μισθός έχει πέσει.
Η πτώση αυτή λοιπόν του πραγματικού μισθού, λόγω του πληθωρισμού, είναι ακριβώς η μεταβίβαση του εισοδήματος του εργαζόμενου στην τσέπη του επιχειρηματία. Η εκτείναξη των κερδών δεν είναι δηλαδή επειδή είχαμε επενδύσεις και ανοίξαν καινούργιους δρόμους επιχειρηματίες και άρα ανταμείβονται, κάθε άλλο. Είναι γιατί ο πληθωρισμός και ο έλεγχος των τιμών από τους ολιγάρχες και τα ολιγοπόλια τους επέτρεψε να πάρουν τα καρτέλα αυτά. Τους επέτρεψε να πάρουν το εισόδημα των εργαζομένων και να το εθυλακώσουν. Αυτό έχει συμβεί. Μια μεταβίβαση εισοδήματος δηλαδή, χωρίς προηγούμενο, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πράγμα το οποίο θα έπρεπε να λέγεται ανοιχτά, αλλά δυστυχώς δεν λέγεται ανοιχτά. Εμείς, ως ενωτική πρωτοβουλία, λέμε ότι αυτό σε μια χώρα που ήδη έχει πολύ χαμηλούς μισθούς και ήδη προσπαθεί να σμπρώξει τα πράγματα μπροστά, κρατώντας το μισθό κάτω, πράγμα το οποίο είναι τραγικά ασφαλμένο, μια τέτοια εξέλιξη είναι ακόμα χειρότερη για τους πολλούς. Όχι μόνο είναι ο μισθός χαμηλός, περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Όχι μόνο τα πράγματα είναι δύσκολα για τον εργαζόμενο, γίνανε ακόμα πιο δύσκολα για να βγάλει πλέον κέρδος ο κεφαλαίουχος, ο οποίος μετά δεν τα επενδύει κιόλα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό για μας είναι εξαιρετικά προβληματικό και λέμε ότι η ενωτική πρωτοβουλία δεν πρέπει να το ανοιχθεί. Προτείνουμε λοιπόν, δεν θα το ανοιχθεί. Προτείνουμε λοιπόν μέτρα άμεσα οικονομικά, τα οποία περιλαμβάνουν ανακούφιση των εργαζομένων, ανακούφιση των μισθωτών. Θέλουμε περιορισμό της ακρίβειας και θέλουμε και καλύτερους μισθούς. Στα πλαίσια της προεκλογικής σας διαδρομής έχετε βάλει και την Κρήτη. Θέλω να μας πείτε πότε κατεβαίνετε και ποιες είναι οι στάσεις σας, γιατί από ό,τι ξέρω θα έχετε κάθος στην Κρήτη, θα συναντήσετε και πολίτες και φορείς, για να ενημερώσουμε τους ακροατές. Θα είμαι στην Κρήτη στις 23 του μηνός. Θα είμαι στα Χανιά στις 23 του μηνός, στο Ηράκλειο στις 24 και στις 25. Περιμένω να έρθω μεγάλη χαρά στην Κρήτη. Έχω καιρό να έρθω στην Κρήτη. Έχω καιρό να δω το νησί. Θέλω πολύ να έρθω. Θέλω να δω να μιλήσω με ανθρώπους του νησιού, να δω τι γίνεται με ο ίδιος, να συζητήσω για τα πολιτικά και τα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Και να δω τις απόψεις και τις θέσεις που έχει ο κόσμος της Κρήτης για το πώς κινείται η χώρα μας και το πώς θα πάμε μπροστά. 23, 24 και 25 όπως σας είπα. Πολύ ωραία λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά. Κύριε Λαμπαβίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εκ του συνεχείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και θα τα πούμε και από κοντά.